There are those of us who like to venture to the unexplored. Those of us who go out there with a sense of wonder. Bridging worlds. Finding delight in our differences. If you are one of us, and you want to explore more of this great planet, we're ready to take you there. It's time. Widen your world. Turkish Airlines. Κλείνει με τον καλύτερο τρόπο η επίσκεψή μου στη Νέα Υόρκη με μία φίλη, και τη Ζήνα Σκουτσελίνη. Και χαίρομαι πολύ, Μαρία μου, που μας υποδέχεσε στο μαγαζί σου για άλλη μία φορά. Εγώ προσωπικά έρχομαι 6 χρόνια εδώ και κάθε χρόνο κάνουμε συνέντευξη μαζί. Αλλά φέτος επιτυχαίνω στα καλύτερά σου με πολλές βραβεύσεις, με καταξίωση εδώ στη Νέα Υόρκη. Στη Ζήνα. Πού θα το δείξουμε αυτό? Στη Ζήνα, την Κουτσελίνη. Στη Ζήνα θα το δείξουμε. Μην τα ακούς αυτά, Ζήνα. Μην τα ακούς. Υπερβάλλω. Δεν ξέρω αν υπερβάλλεις, αλλά τέλος πάντων. Μην τα λες έτσι. Πάμε να κάνουμε σωστή εισαγωγή. Ναι. Είμαστε στο εστιατόριό σου, Μαρία μου. Ένα εστιατόριο που εδώ και 2,5 χρόνια έχει καταφέρει. Είναι γεμάτο κάθε μέρα. Βέβαια, έχεις ρίξει πάρα πολύ δουλειά εσύ και συνεργάτες σου, και αυτό οφείλουμε να το πούμε, γιατί χωρίς σκληρή δουλειά τίποτα δεν μπορείς να κατακτήσεις. Συμφωνώ απόλυτα. Καταρχήν να πω γεια στη φιλενάδα μου εκεί πέρα και να της πω ότι έχει κι άλλους καλούς συνεργάτες, και μάλιστα γνώρισα κάποια κυρία εξαιρετική το καλοκαίρι. Δεν θα σου πω το όνομα, εσένα αμέσως θες να δεις με ποια έχω μιλήσει από τη Ζήνα. Λοιπόν, και γεια σε όλη την Ελλάδα και γεια σε όλο τον κόσμο, γιατί ξέρω ότι τη Ζήνα τη βλέπουν παντού. Είχα πάει στην Αυστραλία και μου λένε για την εκπομπή τη Ζήνα. Εξαιρετικό αυτό. Εξαιρετικό. Μπράβο. Βλέπετε ελληνική τηλεόραση, μιας και το ξεκινήσαμε έτσι τηλεοπτικά. Σπίτι, όταν πάτε, αυτές τις λίγες ώρες που έχετε, που χαλαρώνετε, βάζετε τα ελληνικά κανάλια? Καλέ, τι άλλο θα βάλω? Κατευθείαν μπαίνω μέσα και έχω ελληνική τηλεόραση. Από πού είμαι εγώ? Από το θέρμο, παιδάκι μου, ξεκίνησα να ξεχάσω τα ελληνικά μου. Έλεος. Όμως λείπεις, Μαρία μου, 6 χρόνια από την Ελλάδα. 6 χρόνια. Δεν σου έχει λείψει όλη αυτή η νοοτροπία, κουλτούρα, καθημερινότητα? Αν και εδώ βέβαια όλα πάνε εξαιρετικά. Αλλά η Ελλάδα. Όχι, δεν μου έχει λείψει. Η κουλτούρα αυτή, όχι, δεν μου έχει λείψει. Αν εννοείς του κουτσομπούλιου την κουλτούρα. Όχι. Λοιπόν, κοίταξε. Θα μπορούσα να πω υπάρχουν πράγματα που μου έχουν λείψει. Όχι, γιατί βλέπω όλους τους φίλους μου, έρχονται εδώ, δεν προλαβαίνω. Μάλιστα μπορώ να πω ότι τώρα βλέπω πιο καλά τους φίλους μου στη Νέα Υόρκη και τους γνωστούς μου και όλη την οικογένειά μου παρά πρώτα. Δηλαδή είμαστε, ξέρω εγώ, στην Αθήνα, στην ίδια πόλη, και μπορούσαμε να βρεθούμε μετά από 3-4 μήνες. Τώρα έρχονται όλοι, ο ένας μετά τον άλλον. Δηλαδή έστω και μισή ώρα την ημέρα βλέπω πάντα κάποιον. Κάθισα μία μέρα και έβλεπα μαζί με την αδερφή σου, την Νίκη, που σε έχει επισκεφτεί αυτό το διάστημα εδώ. Φυσικό επόμενο είναι. Αδερφή μου είναι. Σε στηρίζει, Σε στηρίζει σε όλες τα βήματα. Γιατί με την Νίκη έχουμε μία ειδική σχέση. Δεν είναι μόνο σαν αδερφή μου, όπως τη λέω, είναι και η πιο καλή μου φίλη. Λοιπόν, έχω την Νίκη και τη φίλη μου τη Λίτσα, τη Μέγκουλη, να την πω και τη Λίτσα, γιατί αλλιώς θα μου πει εγώ δεν είμαι φίλη σου που είναι στην Ελλάδα. Γεια σου, κοριτσάρα μου. Λοιπόν, γιατί ξέρω ότι θα δει την εκπομπή. Και έχουμε μια, σου λέω, πολύ ειδική, πολύ στενή σχέση φιλίας. Και όπως λέω, τους συγγενείς σου δεν τους διαλέγεις. Τους φίλους σου, ναι. Έτσι ακριβώς. Κάνεις εύκολα φίλους? Κάνω εύκολα γνωστούς και γνωριμίες. Δεν κάνω εύκολα φίλους που να πεις, ξέρεις, ότι αυτόν το ξέρω, μπορώ να τον εμπιστευθώ και όλα αυτά. Όχι, έχω όμως πάρα πολύ καλούς φίλους και από το παρελθόν μου, για πάρα πολλά χρόνια μαζί. Έχω πολύ ωραίους φίλους. Θέλεις τη ζωή σου και όλα αυτά τα χρόνια πιστεύεις ότι έχεις καταφέρει πράγματα επειδή είχες και αυτό τον ηγετικό ρόλο, γιατί ξέρεις πώς να εκπροσωπείς αυτό το ρόλο. Δηλαδή είσαι leader,
αλλά σ' ακούνε και δίνεις ευκαιρία και στο λάθος, επιβραβεύεις τους συνεργάτες σου στο καλό, και δεν ξέρω κατά πόσο εδώ στην Αμερική που είσαι και εδώ στους 58 δρόμους που είμαστε, σε έναν από τους πιο ακριβούς δρόμους της Νέας Υόρκης. Είμαστε στο πιο ακριβό τετράγωνο της Νέας Υόρκης είμαστε πλέον. Πώς έτυχε να γίνει αυτό δεν ξέρω, ειλικρινά. Είμαστε στο Billionaire's Row δηλαδή. Και είναι το μοναδικό εστιατόριο σε αυτό το τετράγωνο. Και ελληνικό κιόλας. Φυσικό, επόμενο είναι. Τι θα ήταν άλλο από ελληνικό. Λοιπόν, δεν ξέρω που λες για leader, κατάλαβες. Το να είσαι ηγέτης, να το πούμε στα ελληνικά, δεν είναι το να είσαι διευθυντής. Αυτός δεν είναι ηγέτης ο διευθυντής. Λοιπόν, πρέπει να νοιάζεσαι για τους ανθρώπους σου, για να μπορούν και αυτοί να νοιάζονται για σένα. Πρέπει όχι μόνο να δίνεις ευκαιρίες, να τους πρόχνεις για να βλέπουν την ευκαιρία. Μόνο έτσι μπορείς να κάνεις πράγματα. Αλλιώς δεν μπορείς. Και όπως λένε, ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Έτσι ακριβώς και σε καμία δουλειά, για μένα τουλάχιστον, ένας μοναδικός άνθρωπος δεν θα μπορεί να πάει μπροστά. Εκτός αν είναι αθλητής. Και αυτός ακόμα θέλει ολόκληρο team να τον υποστηρίζουν πίσω, δηλαδή. Είτε να είναι στο άλμα επικοντό, είτε μαραθωνοδρόμος. Και στο λέω αυτό και στο ρωτάω, γιατί όταν ήρθες από την Ελλάδα εδώ, αμέσως έπεσε στα βαθιά, δηλαδή ρίσκαρες και πήγες και έκανες το δικό σου μαγαζί με το ονοματεπώνυμό σου, Lois Restaurant, και δεν είναι εύκολο. Και τώρα τα άλλαξα. Το χολό εστιατόριο ελληνικά. Έτσι. Και τώρα ακολουθούν όλοι σε κάθε ελληνικό εστιατόριο. Το χαίρομαι τόσο πολύ αυτό. Μου λένε όλοι, λέει, ακολουθούν το εστιατόριο. Λέω, μεγάλη επιτυχία αυτό. Πιο μεγάλη, λέω, ότι είναι επιτυχημένο και το μαγαζί μου. Ότι βάζουμε όλοι μας εστιατόριο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ερχόμενος εδώ ένας πελάτης, ναι, ένας φίλος, ένας γνωστός, τι θα γευτεί στο εστιατόριό σου? Καταρχήν έχουμε ψάρια που τα φέρνουμε καθημερινά από την Ελλάδα. Λοιπόν, κάνουμε το περίφημο μουσακά, το δικό μας, που είναι, και δεν τηγανίζουμε τίποτα, για να καταλάβεις. Δεν έχουμε τηγάνι για τηγάνισμα, το λάδι αυτό που κάνουμε. Δεν χρησιμοποιούμε βούτυρο. Δηλαδή όλα αυτά που θα γευτούν θα είναι υγιεινά, πρώτα απ' όλα. Έξι. Αλλά έχουν τόσο καλή γεύση και δεν τους πειράζει μετά στο στομάχι και να πούνε, α, παπά, έφαγα αυτά το μουσακά χάλια. Θα πούνε, τι υπέροχο μουσακά που έφαγα σε αυτό το ελληνικό εστιατόριο. Αυτό μένει και διαφημίζεται το ελληνικό. Εμένα με ενδιαφέρει να βγαίνει το ελληνικό φαγητό προς τα έξω. Έχω κουραστεί να αλλάζω το σουβλάκι και το γύρο. Είναι πάρα πολύ καλά και εγώ μπορώ να τα φάω μια στιγμή, αλλά δεν είναι αυτό το ελληνικό φαγητό. Έχουμε υπέροχα φαγητά. Δηλαδή έχουμε το αρνάκι, το γιουβέτσι. Τι νόστιμο είναι αυτό. Έρχονται και γλύφουν τα δάχτυλά τους. Λοιπόν, γιατί θα πρέπει σαν και καλά να έχω? Μου λένε, μα δεν βάζεις και ένα γύρο? Είναι πολύ, δεν θα βγάλεις πάρα πολλά λεφτά. Εντάξει. Εγώ πάντως στις σούπες που έφαγα εδώ, την κοτόσουπα, υπάρχουν πατσάρια, φασολάδα, φακές. Αυτό δεν είναι ωραίο? Βέβαια είναι ωραίο. Αυτό είναι Ελλάδα. Έρχεται δηλαδή ο Ryan Seacrest που ήρθε και στην Ελλάδα και χάρηκα πάρα πολύ γιατί γύρισε πίσω στην μεγαλύτερη εκπομπή, δηλαδή στην Αμερική, και για 15 λεπτά μιλούσε για Ελλάδα, το τι έκανε στην Ήδρα, το τι έκανε από εδώ, από εκεί. Καλά, άσε που μου έστειλε μία ανθοδέσμη τεράστια. Πρέπει να έχω φωτογραφία, θα στη δώσω τη φωτογραφία. Όλοι οι Αμερικάνοι που μπαίνουν μέσα μου λένε, τι είναι αυτά τα λουλούδια? Και μόλις έγραφε πάνω ο Ryan, λέει, πω, 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 πω. Λοιπόν, όταν επηρέασα το Ryan Seacrest που ήρθε στην Ελλάδα και άρχισε να τρώω ελληνικά φαγητά πλέον, δηλαδή αυτό ήταν για μένα η επιτυχία μου. Και όποιον έρχεται μέσα, δεν ξαναφεύγει. Δηλαδή έρχεται συνέχεια. Τους λέω, εδώ πέρα λέμε loyal customers. Με το LOI, από το LOI. Θα λέμε. Λοιπόν, έχουμε, δηλαδή, το μόνο πρόβλημα που έχουμε σε αυτό το μαγαζί είναι ότι δεν έχουμε αρκετά τραπέζια πλέον. Και κάθε μέρα είναι συνεχώς κατηλημένα, που λέω κι εγώ. Και το λεγόμενο ρεζερβέ που λέμε, γιατί αν δεν έχεις κλείσει εδώ, δεν μπορείς. Ξέχασα το. Αυτό δεν γίνεται. Εκτός αν έχεις φίλοι δικό μας, λέει, την Νίκη, τον Αλέκο εδώ πέρα, τον συνεργάτη μου. Ξέρεις, κάπου θα κρατήσουν καμιά καρέκλα.
η πορεία σου μέχρι σήμερα, από την Ελλάδα που ξεκίνησες μέχρι και εδώ, ναι, που πλέον έχεις αρχίσει και καθιερώνεσαι και σε γνωρίζει και ο κόσμος έξω στο δρόμο, που νομίζω είναι μια σημαντική καταξίωση να σε γνωρίζουν ως σεφ και όχι ως ένα άτομο επώνυμο επειδή βγήκε σε 5 shows. Ήτανε στρωμένη αυτή η πορεία με ροδοπέταλα? Είχες την τύχη δίπλα σου? Είχες ανθρώπους που σου βάλανε τρικλοποδιές? Πώς ήτανε αυτά τα... μέχρι σήμερα η πορεία αυτή? Πολλές τρικλοποδιές. Αλλά όμως δεν σταματάω σε αυτό. Θα σου πω κάτι άλλο καλύτερο για να προχωρήσουμε πιο καλά στη ζωή μας. Εγώ δεν βλέπω τα αρνητικά σημεία που ήτανε. Βλέπω τα θετικά σημεία και βλέπω το πώς με αγκαλιάσανε και οι άλλοι σεφ και ειδικά οι ξένοι. Ο Τσέζαρε Κασέλα, η Νολά και ο Ντανιέλ Μπουλού. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι πραγματικά αξίες. Αυτό εμένα μου έδωσε φτερά. Μπήκα στους 26 Da Vinci Masterchef. Μια Ελληνίδα. Πολύ καλό αυτό. Είμαι στο Le Dame de Scoffier. Στο society. Είμαι σε πολλά, αλλά δεν θέλω να τα λέω εγώ, δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Αλλά σου πω όμως ότι σε λίγο, σε μισή ώρα, εκεί που κάθεσαι εσύ, θα καθίσει ο Τόνι Μπένετ. Που τον είχα γνωρίσει πέρυσι και δεν είχε δεχτεί να βγάλει φωτογραφία όμως. Λοιπόν, γιατί έρχεται συνέχεια. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Το πώς θα έχω αυτούς τους ανθρώπους που είναι οι πρεσβευτές μετά της ελληνικής κουζίνας προς τα έξω. If you are one of us and you want to explore more of this great planet, we are ready to take you there. It's time. Widen your world. Turkish Airlines.